Γεια, και σήμερα θα μιλήσουμε για το πώς να επιλέξετε τον κατάλληλο καθηγητή φωνητικής. Έρχεται ο Σεπτέμβριος, οι μουσικές σχολές θα ξεκινήσουν να διδάσκουν τα προγράμματά τους στην εκπαιδευτική χρονιά και όσοι από εσάς ασχολείστε με το τραγούδι, θα ξεκινήσετε να ψάχνετε για τον κατάλληλο καθηγητή φωνητικής. Ας δούμε όμως το εξής. Υπάρχει ο καλύτερος καθηγητής? Και τι εννοούμε με αυτό? Όταν λέμε κατάλληλος καθηγητής, δεν εννοούμε ο καλύτερος. Και αυτό γιατί δεν υπάρχει ο καλύτερος. Είναι αρκετά δύσκολο, εάν όχι αδύνατο, να βρει κάποιος ένα καθηγητή που να κατέχει τα πάντα σε μεγάλο βαθμό. Δηλαδή να γνωρίζει και να μπορεί να διδάξει σωστή τεχνική, έκφραση και ερμηνεία σε όλες τις κατηγορίες φωνών και το ρεπερτόριό τους. Να είναι μεταδοτικός, αντιληπτός και εύκολα κατανοητός. Έτσι λοιπόν, δεν υπάρχει τέλειος καθηγητής, όπως δεν υπάρχει και τέλειος μαθητής. Δηλαδή ένας μαθητής που να μπορεί να μαθαίνει, να καταλαβαίνει και να εφαρμόζει τα πάντα και πολύ γρήγορα. Γι' αυτό το λόγο χρειάζεται υπομονή, επιμονή και συνεχής προσπάθεια τόσο από τον καθηγητή όσο και από τον μαθητή. Παρ' όλα αυτά, για να σας βοηθήσω στην αναζήτησή σας να βρείτε τον κατάλληλο καθηγητή φωνητικής για εσάς, καλό θα είναι ο καθηγητής που θα βρείτε να πληρεί τα παρακάτω κριτήρια. Ποια κριτήρια είναι αυτά? Πάμε να τα δούμε. Πρώτο κριτήριο είναι οι σπουδές. Είναι σημαντικό ο δάσκαλος που θα βρείτε να έχει σωστές γνώσεις του αντικειμένου που διδάσκει και να είναι πιστοποιημένος σε αυτό. Ξέρουμε από το λαό ότι τα ράσα δεν κάνουν τον παπά και έχουμε ακούσει πολλές φορές για καθηγητές με πτυχία, οι οποίοι ξέρουν ελάχιστα, και από την άλλη αυτοδίδακτους τραγουδιστές, οι οποίοι ξέρουν πολύ περισσότερα. Ωστόσο, επειδή πολλοί από εσάς μπορεί να μην είστε σε θέση να καταλάβετε αν ο καθηγητής είναι κατάλληλος για εσάς, είναι καλό να δείτε αν είναι πιστοποιημένος. Ξέρετε κάτι, η εκπαίδευση δεν είναι σαν το περίπτερο, που θα πας να πάρεις κάτι και αν είναι ελαττωματικό μπορείς να το γυρίσεις εκείνη τη στιγμή πίσω. Τα ωφέλη και αντίστοιχα τις ζημιές θα τα δεις μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα. Οπότε, αν τελικά υπάρχουν ζημιές, θα το έχεις πληρώσει ήδη μεταφορικά και κυριολεκτικά. Θα έχεις χάσει το χρόνο και τα χρήματά σου και φυσικά δεν θα αποζημιωθείς ποτέ. Προσοχή! Το ότι πάτε σε μια σχολή δεν σημαίνει ότι ο καθηγητής που διδάσκει εκεί είναι απαραίτητα διπλωματούχος στο όργανο που διδάσκει. Έχει τύχει πολλές φορές να ακούσουμε για καθηγητές πιάνου που διδάσκουν φωνητική. Ουδε μία σχέση έχει η διδασκαλία του πιάνου με τη διδασκαλία της φωνητικής. Είναι σαν να διδάσκω εγώ πιάνο τη στιγμή που τα διπλώματά μου είναι στο τραγούδι. Πολλές σχολές κρύβονται πίσω από ένα επιφανειακό μάρκετινγκ, προκειμένου να καλύψουν αδυναμίες στο εκπαιδευτικό τους δυναμικό. Γι' αυτό σας συμβουλεύω να ρωτήσετε αν ο καθηγητής που σας προτείνουν έχει πτυχίο ή δίπλωμα στο αντικείμενο που διδάσκει. Και για να εξηγήσουμε τη διαφορά μεταξύ πτυχίου και διπλώματος, το πτυχίο είναι σαν να έχει πάρει κάποιος το proficiency στα αγγλικά και να διδάσκει, ενώ το δίπλωμα είναι σαν να έχει τελειώσει αγγλική φιλολογία. Κριτήριο δεύτερο. Να έχει αγάπη για τη δουλειά του. Να είναι ενθουσιώδης, να έχει όρεξη να δουλέψει και να μην έχει βαρεθεί τη δουλειά του. Να είναι προσαρμοστικός όσον αφορά τις ανάγκες σας, να σας ενθαρρύνει και να σας καθοδηγεί. Να είναι αυστηρός όπου και όταν πρέπει, πάντα με σοβαρότητα και ευγένεια. Να μην επαναπαύεται στις γνώσεις του και να τις εμπλουτίζει διαρκώς. Να σας βοηθά στους στόχους σας και να σας δείχνει το δρόμο. Ο καλός καθηγητής, όπως έχουμε ξαναπεί, είναι ο καθηγητής που θα σας μάθει πώς να μαθαίνετε. Τρίτο κριτήριο είναι να είναι ενεργός καλλιτέχνης με δική του προσωπική δισκογραφία. Αυτό το τρίτο κριτήριο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Άλλωστε, πώς μπορείς να διδάξεις κάτι αν δεν το κάνεις πρώτα εσύ ο ίδιος? Αυτό θα σας βοηθήσει σε πολλά πράγματα. Από ένα τέτοιο δάσκαλο έχετε να πάρετε πολλά και όχι μόνο γνώσεις φωνητικής. Ειδικά αν θέλετε να ασχοληθείτε με το τραγούδι σαν καλλιτέχνης. Είναι πολύ διαφορετικός ο μουσικός που έχει δισκογραφία από το μουσικό που δεν έχει δισκογραφία. Ένα τέταρτο κριτήριο είναι ο καθηγητής που θα επιλέξετε να έχει απόφοιτους πτυχιούχους. Είναι πολύ σημαντικό να ρίξετε μια ματιά σε άλλους πτυχιούχους μαθητές του ενδεχόμενου δασκάλου σας για να δείτε το επίπεδο της δουλειάς που γίνεται. Αυτό είναι σίγουρα πιο εύκολο να το καταλάβετε αν είστε σε κάποια σχολή μέσω των μαθητικών συναυλιών. Ένα ακόμα κριτήριο είναι ο καθηγητής που θα επιλέξετε να είναι κατάλληλος για εσάς, ενώ να είναι κατάλληλος για το στυλ που θέλετε να δουλέψετε και να εξελιχθείτε. Δεν διδάσκουν όλοι οι καθηγητές όλα τα στυλ. Βέβαια, αυτό που μας ενδιαφέρει σε πρώτη φάση είναι να χτίσουμε μια σωστή τεχνική, τη βάση πάνω στην οποία μπορούμε να χτίσουμε όλα τα υπόλοιπα. Προσοχή! Αν θέλετε να δουλέψετε και να εξελιχθείτε πάνω στο μοντέρνο τραγούδι, καλό είναι ο καθηγητής που θα βρείτε να είναι ειδικευμένος στο μοντέρνο τραγούδι και όχι στο κλασικό. Υπάρχουν κάποιες πολύ σημαντικές διαφορές ανάμεσα στο μοντέρνο και στο κλασικό τραγούδι, τις οποίες θα αναλύσουμε σε κάποιο επόμενο βίντεο. Και το τελευταίο κριτήριο για σήμερα είναι το εξής.
Να υπάρχει χημεία. Δεν έχει σημασία αν ο καθηγητής που θα επιλέξετε είναι άντρας ή γυναίκα, αλλά έχει μεγάλη σημασία να αισθάνεστε άνετα μαζί του. Ο δάσκαλος δεν είναι εκεί για να σας κρίνει. Είναι εκεί για να σας βοηθήσει. Μπορείτε να ζητήσετε ένα δοκιμαστικό μάθημα και να τα πείτε από κοντά για να γνωριστείτε. Το σημερινό βίντεο καλύπτει ένα μεγάλο θέμα, γι' αυτό αποφάσισα να το χωρίσω σε δύο parts. Το σημερινό part είναι το part 1. Αν σας άρεσε το σημερινό βίντεο, κάντε subscribe στο κανάλι μου, like, comment και μοιραστείτε το με κάποιον φίλο ή φίλη σας που θέλει να ξεκινήσει το τραγούδι. Θα χαρώ να απαντήσω σε οποιαδήποτε απορία σας. Μέχρι την επόμενη φορά, see you!